Βεβαίως, θέλω αυτήν τη στιγμή, πέραν της συζητήσεως με τους αγαπητούς μου ιερείς και συμπρεσβυτέρους, να απευθύνω και ένα μήνυμα προς όλους τους Καρπαθίους και Κασίους, τους κατοικούντας στα ακριτικά μας νησιά, αλλά και τους μακρά από τη γενέτειρά τους ευρωσκομμένους Καρπαθίους και Κασίους. Αυτό το πρωτόγνωρο Πάσχα να το ζήσουμε όσο το δυνατόν, με περισσότερη πίστη, με περισσότερη ευλάβεια, με περισσότερη προσευχή, διότι έτσι μόνο ο ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός θα μας αξιώσει να ζήσουμε άλλες χρονιές πολύ καλύτερο Πάσχα και πολύ καλύτερη Μεγαλοβδομάδα. Ξέρω ότι έχουμε πόνο όλοι και θλίψη για αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Δεν τα θέλαμε. Ήρθαν όμως. Και ακούω συνέχεια αυτό το μήνυμα που λέει «Μείνετε στα σπίτια σας». Και θέλω να προσθέσω σε αυτό το μήνυμα «Μείνετε στα σπίτια σας και κάντε τα σπίτια σας κατοίκον εκκλησίας». Τα Άγια εικονίσματα που έχουμε και η ακίμητος καντήλα που καίει θα μας δίνουν δύναμη και κουράγιο στην προσευχή. Να προσευχόμεθα όλοι για τους εν ασθενεία κατακειμένους αδελφούς μας, για την ίασή τους. Να προσευχόμεθα για τους γιατρούς μας, να προσευχόμεθα για τους ερευνητάς, να προσευχόμεθα για το νοσηλευτικό προσωπικό, να προσευχόμεθα για όλους τους εθελοντάς, αλλά και για όλον τον κόσμο. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την πονεμένη μας ψυχή. Επίσης, να προσευχηθούμε και για την αιωνία ανάπαυση όσων έχουν φύγει από την ζωή αυτή και γέμισαν θλίψη τις οικογένειές τους. Βεβαίως, αυτοί θα μείνουν άγνωστοι, ίσως σε άγνωστους τάφους. Εμείς όμως θα μπορούμε να τους μνημονεύσουμε. Όταν πηγαίνουμε στα δικά μας κημητήρια και θα λέμε «Το Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεος». Σας ευλογώ και εύχομαι σε όλους υγεία, σωτηρία, καλή Μεγαλοβδομάδα και Άγιον και Μεγάλον Σωτήριο Πάσχας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως ας φωτίσει τις πονεμένες μας ψυχές. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το φως, όταν λέμε το δεύτε λάβετε φως, θα γεμίσει εκ νέους τις ψυχές μας για μια καλύτερη ημέρα, για μια σωτήρια ημέρα. Αμήν.